πολλά και διάφορα τα σχόλια για το κείμενο, για το βίντεο του Πασόκ και τα λοιπά. Και καλά και κακά και αυτό και μουρμούρες και μπράβο και αυτά. Να είστε καλά. Παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται η ιστορία ενός κόμματος να κλειστεί μέσα σε ένα βίντεο 6 λεπτών. Ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Λοιπόν, εγώ είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Όλοι μας. Κύριε Γκο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριε... Καλημέρα, καλημέρα. Για να σας ακούσουμε γιατί... Με ακούτε, έτσι, με ακούτε σας τώρα. Σας ακούμε μια χαρά. Σας ακούμε, σας ακούμε. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι καλά, κύριε Καμπουράκη. Μια χαρά, εδώ. Στην πατρίδα μου, στην Πάτρα τώρα. Α, είστε στην Πάτρα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ξέρετε, αυτό που μας έχει απασχολήσει όλους είναι από εχθές αυτή η ανακοίνωση από το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την παραλλαγή Όμικρον. Ότι τελικά είναι και πιο μεταδοτική ενδεχομένως, αλλά μπορεί κάποιος και να επαναμολυνθεί. Ναι, όπως ξέρετε πολύ καλά, η όμικρον παραλλαγή είναι μια παραλλαγή ανισχυτική. Και γι' αυτό αμέσως μετά την ανακάλυψη του γονιδιώματος είδατε ότι κατετάγει στις παραλλαγές ανησυχίας, αυτά τα λεγόμενα VOX. Που σημαίνει ότι δημιουργεί πρόβλημα. Και το βασικό της πρόβλημα είναι πρώτον, βλέποντας το γονιδίωμά της προς το παρόν, γιατί τα κλινικά στοιχεία που έχουμε ακόμα είναι περιορισμένα. Θα τα δούμε σύντομα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή, με βάση το γονιδίωμα, ότι έχει δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης στο κύτταρο, άρα μεγαλύτερης μεταδοτικότητος και πιθανής ανοσιακής διαφυγής. Αυτό που λέμε δηλαδή να μην αναγνωρίζει τα εμπισώματα που υπήρχαν είτε από προηγούμενη λίμωξη είτε από κάποιον εμβολιασμό. Επομένως, ναι, αλλά εδώ πέρα οι εταιρείες. Αυτό των δύο δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Ναι, αλλά οι εταιρείες, οι βασικές εταιρείες που βγάζουν το Pfizer, βγάζει το Moderna κτλ., λένε ότι το εμβόλιο τους το καλύπτει. Ναι, ναι. Και απ' την άλλη, έχουμε και τα δεδομένα αυτά από τις εταιρείες, αλλά και δεδομένα που έχουμε από προηγούμενα στελέχη που ήταν επίσης στελέχη ανησυχίας, όπως ήταν το Β και το Δέλτα για παράδειγμα. Τέλεχος, τα οποία είχαν και αυτά παρόμοια χαρακτηριστικά ανοσιακής διαφυγής, παρόλα αυτά είχαν πολύ καλή κάλυψη από τα εμβόλια που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Και το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και με την όμικρον. Γιατί κάνοντας και την τρίτη δόση σε κάθε περίπτωση, δημιουργούμε ένα τέτοιο ανοσιακό τείχος που μπορεί να παρακάμψει τις δυσκολίες του ιού και να μπορέσουμε να ελέγξουμε όχι τόσο τη διασπορά, όχι τόσο τη μετάδοση, όσο τη σοβαρή νόσο. Επομένως, φαίνεται ότι με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, η σοβαρή νόσος, η έκβαση, το να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην μονάδα ιατρικής θεραπείας θα προληφθεί με τα υπάρχοντα εμβόλια και για την όμικρον. Από εκεί και πέρα όμως, κατά πόσον η ίδια η νόσηση και η διασπορά θα μπορέσει να ελεγχθεί, είναι ζητούμενο και θα το δούμε στις 2 με 4 εβδομάδες. Και περιμένουμε επόμενες 2-3 εβδομάδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών που ξεκινάει από τις ηλικίες 5 έως 11 την επόμενη εβδομάδα, είχαμε αυτό το περιστατικό στη Λαμία με το 14χρονο κοριτσάκι. Και καταλαβαίνουμε, νομίζω, κύριε Γκο, και καλύτερα να μας τα πείτε κι εσείς, πόσο σημαντική είναι η θωράκιση και σε αυτή την ηλικία. Ναι, βεβαίως. Το έχουμε δει αυτό, το έχουμε συζητήσει και παλιότερα. Σίγουρα οι νόσες είναι ελαφρότερες σε μικρότερες ηλικίες, αλλά δυστυχώς είχαμε πολλά θέματα και με νεότερους ανθρώπους που νόσησαν σοβαρά και μέχρι τα 17, αλλά και ακόμα μικρότερους. Είδαμε και το περιστατικό που είχαμε και στο νοσοκομείο του Ρίου, που δόξα τω Θεώ πήγε μια χαρά που διασωληνώθηκε, που ήταν μόλις 2 μήνων βρέφος. Το Μωράκι. Και αυτό το περιστατικό που έχουμε, πάρα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, το οποίο μπορεί να οφείλεται και σε καθυστερημένη μεταφορά στο νοσοκομείο. Δηλαδή, η γρήγορη πρόσβαση στο νοσοκομείο και στις νοσοκομειακές δομές είναι πολύ κρίσιμη για την νόσο αυτή και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση στον τομέα αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι και από δεδομένα διεθνή είναι μεν μικρότερη η νόση σε αυτές τις ηλικίες, υπάρχει όμως και είναι κρίμα με ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο να μην προλάβουμε και τα. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα σας ρωτήσω τώρα πότε θα φτάσουμε στο πικ των θανάτων. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, δεν μπορεί να κάνει κανείς εύκολα τέτοιες προβλέψεις, αλλά φαίνεται ότι κοντεύουμε. Πλησιάζουμε. Γιατί υπάρχει μια κορύφωση πανδημίας. Είδαμε τα μέχρι 8.000 κρούσματα που είχαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια επιπέδωση της καμπύλης και αρχίζει ίσως και να πέφτει. Και αυτό είναι λίγο θετικό. Τα κρούσματα όμως δυστυχώς ακολουθούν την κορύφωση μετά από 2, 3, 4 εβδομάδες. Επομένως, αυτή τη στιγμή, με τη διασπορά που υπήρξε, με το φορτίο νόσου που υπάρχει στα νοσοκομεία μας και με τον αριθμό των
νέων περιστατικών που μπαίνουν και των διασωληνώσεων, δυστυχώς θα έχουμε αυξημένους θανάτους, αυξημένες διασωληνώσεις, αυξημένη νοσηλεία σε μέσα. Ερώτηση τώρα, διότι. Ερώτηση τώρα που. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό είναι εξαιρετικό. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Σημαντικό πρόβλημα που έχουμε. Αυτό είναι το ένα. Πόσο και αν αντέχει το σύστημα υγείας. Το δεύτερο είναι αυτό που ρωτάμε την παγώνη κάθε φορά. Θα κάνουμε Χριστούγεννα. Φυσικά θα κάνουμε Χριστούγεννα. Θα κάνουμε Χριστούγεννα, βέβαια, υπό περιορισμούς. Ακόμα δεν θα έχουμε τελείως απαλλαγή από το κύμα αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο συνεχίζεται. Προφανώς θα χρειαστεί να συνεχίσουμε τα μέτρα προστασίας που έχουν αυτή τη στιγμή, γιατί ναι, μεν αυξάνονται οι εμβολιασμοί, αλλά δεν θα έχουμε φτάσει σε τέτοια κάλυψη μέχρι τα Χριστούγεννα που να έχουμε αυξήσει το νοσοκομιακό τείχος που χρειαζόμαστε. Ναι. Επομένως, αυτά τα μέτρα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι σοβαρά μέτρα, είναι σημαντικά μέτρα, δεν είναι δυσβάστακτα όμως, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μας οδηγήσουμε. Πότε θα προτείνετε ως Επιτροπή στον Πρωθυπουργό να κάνει καθολικό τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, να ξεμπλέξουμε? Γενάρη το βλέπετε, αρχές Φλεβάρη, πού το κόβετε εσείς? Δεν το τείνουμε ποτέ εμείς σε υποχρεωτικότητα, κύριε Καμπουράκη, αλλά είναι προφανές ότι η αναγκαιότητα είναι τόσο μεγάλη και πραγματικά αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να πει κανείς ότι τη βάζουμε με κεφαλαία γράμματα. Είναι αναγκαίο να γίνονται εμβολιασμοί, ιδιαίτερα στις ηλικίες άνω των 60 ετών, όπου έχουμε και μεγάλη νόσηση και θάνατο και το σύστημα υγείας πιέζεται ιδιαίτερα, αλλά και σε μικρότερες ηλικίες για να πετύχουμε το νοσιακό τύπο που χρειάζεται. Επομένως, χρειάζεται, είναι σχεδόν αναγκαίο να εμβολιάζονται και οι νεότερες ηλικίες, αναγκαίο με κεφαλαία οι μεγάλες ηλικίες. Και το βλέπετε κάθε μέρα αυτό με ανθρώπους που δυστυχώς νοσηλεύουν. Δεν απαντάτε, το βλέπουμε από τους σκληρούς δείκτες. Δεν θέλετε να πείτε τη λέξη υποχρεωτικότητα. Δεν θέλετε. Ναι, υποχρεώτητα είναι υποχρεωτικό για νομικά, αναμφισβήτητα. Τώρα, αν αυτό, πώς θα ακολουθηθεί αυτό, με τι μέτρα, με τι κυρώσεις, με τι κίνητρα. Διαβάζουμε πάντως ότι ετοιμάζεται και. Αλλά υγειονομικά πραγματικά είναι υποχρεωτικό, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να ξεπεράσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς λέτε υποχρεωτικά, υγειονομικά είναι υποχρεωτικό, το νομικό τώρα και αυτό είναι του κράτους. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γόγο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά.